Καλό μας απόγευμα, φίλοι και φίλες. Καλώς σας βρίσκουμε στη δεύτερη εκπομπή της καινούργιας τηλεοπτικής σεζόν. Κλείσαμε και την εβδομάδα, έτσι ελπίζω, όμορφα και ωραία για τον καθένα και ξεχωριστά. Εμείς εδώ σήμερα θα σας κάνουμε παρέα με πάρα πολύ ωραία μουσική και καλωσορίζω στο στούντιο του Street Cool Ore. Γεια σας, παιδιά, μετά από πόσο καιρό. Πόσο καιρό. Να σας παίρνω τηλέφωνο και να μην μπορείτε γιατί γράφετε συνεχώς δίσκους. Κακιά στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Είναι πάρα πολύ καλός λόγος αυτός να μην μπορείτε γιατί είσαστε μέσα σε ένα στούντιο και δουλεύετε. Εντάξει, ναι, σίγουρα είναι καλό για μας. Αλλά απ' την άλλη, όμως και η δουλειά που κάνετε εδώ πάρα πολύ ουσιαστική για μας. Δηλαδή, είναι ένα πολύ σημαντικό στήριγμα. Οπότε είναι και για μας κάτι που έχει προτεραιότητα πάντα για να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα, αλλά όμως στις εκπομπές οι οποίες πραγματικά έχουν κάποιο ενδιαφέρον, γιατί δεν είμαστε γενικά της τηλεόρασης, απλά είμαστε υπέρ κάποιων καλών εκπομπών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκινάμε και τη σεζόν με εσάς. Καλή επιτυχία να έχετε και μπράβο που υπάρχετε. Λοιπόν, Νίκος Δούκας, ο Βασίλης Βασιλείου. Και Άγγελος Δούκας. Ουδεμία συγγένεια, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Τώρα πώς βρεθήκατε, ο ένας από την Καρδίτσα, ο άλλος από την Κέρκυρα. Καρδίτσα. Καρδίτσα, ναι. Τώρα πώς βρεθήκατε, Νίκος και Άγγελος Δούκας, είναι καρμικό πολύ. Είναι κακιά η στιγμή. Δεν το θέλω εγώ. Και ο Βασίλης από εδώ. Έτσι. Εγώ, ναι. Πόσα χρόνια είναι η Τρικουλόρε τώρα, πόσο καιρό είστε μαζί? Πάμε για τρία. Κοντεύουμε τρία. Παρά ένα μήνα περίπου. Και έχετε νέα να μας πείτε για εμφανίσεις. Αυτός ο δίσκος τώρα θα έλεγα καινούριος, αλλά μάλλον θα πω ο παλιός, γιατί γράφετε το δεύτερο CD. Ορεκάνο, infused, ναι, έτσι. Ναι. Τι είναι το infused? Είναι αρωματισμένο με ρίγανη. Με ρίγανη. Αυτό θέλαμε να δώσουμε. Θέλαμε να δείξουμε την μεσογειακότητα που υπάρχει μέσα στο δίσκο αυτό. Δεν είναι ένας κατεξοχήν jazz δίσκος, είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει επηρεαστεί αρκετά από την γεωγραφική περιοχή, αν το θέσουμε έτσι. Έχετε βάλει και παραδοσιακά στοιχεία δηλαδή μέσα? Υπάρχουν αρκετά στοιχεία μέσα. Οπότε κάπως έπρεπε αυτό να το βγάλουμε. Να το δέσετε. Και ο καινούριος τώρα που φτιάχνετε, από τον οποίο καινούριο τα δύο κομμάτια που θα μοιραστείτε μαζί μας είναι από τη δουλειά που θα κυκλοφορήσει. Είναι η πρώτη φορά που ακούγονται. Ναι, θα είναι η πρώτη εκτέλεση βασικά, η οποία θα παιχτούν εδώ. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει αρχές του Γενάρη. Θα γράψουμε σε δύο εβδομάδες από τώρα περίπου. Στο ίδιο ύφος ο δίσκος, δηλαδή στο γνωστό σας ύφος, ή θα αλλάξετε και κάτι? Βασικά δεν θα είμαστε ως τρίο μέσα. Υπάρχουν και άλλοι συντελεστές, κάποιοι φιλοξενούμενοι που θα έρθουν να παίξουν μέσα στο δίσκο. Ένας είναι ο Παντελής ο Στόικος που παίζει τρομπέτα. Να μου πείτε για τον Παντελή, γιατί πολύ πακέτο πάτε τον τελευταίο καιρό με τον Παντελή. Μας έχει κάτσει καλά ο Παντελής, μας έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό συνθέτης, φοβερός πάνω στο όργανο. Έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία μαζί μας και μας βγαίνει αυτό, οπότε... Και γενικά η μουσική που παίζουμε είναι αρκετά κοντά στο ύφος του Παντελή, οπότε τα project που κάνουμε τώρα είναι με τον Παντελή. Τρομπέτα σε εμάς. Παίζει τρομπέτα και καβάλ. Μαζί μας παίζει τρομπέτα. Θα εμφανιστείτε, Άγγελέ μου, με τον Στοϊκό τώρα, αύριο, έχετε εμφάνιση. Ναι. Για δώσε μας πληροφορίες για την εμφάνιση αυτή. Θα είναι στο Αρχοντικό Αξιοθέας. Στη Λευκοσία, στο πλαίσιο του αντίστοιχου φεστιβάλ. Ναι. 8:30 το βράδυ. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Φοβερή ατμόσφαιρα. Ναι, έχει ενέργεια πολύ εκείνο το αρχοντικό. Με το Στόικο. Με τον Παντελή Στόικο, ναι. Ναι. Και θα είναι μαζί σας και στο δίσκο και παίξατε και μαζί του ξανά, που εκτός Κύπρου κιόλας. Παίξαμε πάρα πολύ, ναι, μαζί με τον Παντελή. Και εντός Κύπρου. Και στην Κύπρο, νομίζω, δύο παραστάσεις κάναμε εδώ μαζί του. Εκτός Κύπρου έχουμε παίξει πάρα πολύ με τον Παντελή. Σε αρκετά φεστιβάλ δηλαδή και άλλα σημεία, κυρίως σε φεστιβάλ μαζί του. Ωραία, είναι ευχή για μας αυτό. Κάνατε τα ταξίδια σας, από ό,τι έμαθα από τα νέα σας, Βασίλη, έτσι. Πήγατε Ελλάδα, πήγατε Αγγλία, πήγατε και κάπου αλλού. Πήγαμε και θα πάμε, πιστεύω, ακολουθούν κι άλλα. Τι έχει τώρα το πρόγραμμα, δηλαδή, φεστιβαλικά λειτουργείτε πια? Και δισκογραφικά. Ναι, έτσι. Δεν έχετε εννοώ εμφανίσεις σταθερές σε συγκεκριμένο χώρο, δεν το θέλετε αυτό το πράγμα? Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο προτιμώ με αυτό. Σταθερά δεν παίζουμε κάπου συγκεκριμένα.
όταν έχουμε ένα έργο να παρουσιάσουμε, τότε κλείνουμε διάφορα φεστιβάλ ή ακόμα και παραστάσεις σε διάφορα θέατρα. Σε διάφορες μουσικές σκηνές, ναι, ή ακόμα και θέατρα, εντός και εκτός. Και παρουσιάζουμε τη δουλειά μας. Και όταν κορεστεί η δουλειά, ξαναμπαίνουμε πάλι στο στούντιο, βγάζουμε την καινούργια και αυτό είναι ο κύκλος. Αυτό σημαίνει ότι είστε και παραγωγικότατοι. Γιατί το να έχεις υλικό, να βγάζεις συνεχώς δουλειά. Γιατί και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες γράφουν, αλλά είναι μέχρι εκεί, δεν τα δουλεύουν, τα έχουν στα συρτάρια. Εσείς βλέπω ότι περνάτε και στο επίπεδο της παραγωγής του τελειωμένου και μπαίνω στούντιο. Υπάρχει αυτή η χημεία, δεν υπήρχε αυτό. Δεν θα είμαστε μαζί μέχρι τώρα. Σίγουρα, σίγουρα. Όλα καλά παραγωγή. Δεν είμαστε μόνο μαζί, έχει κάτι κούκουσα ειδώνει να πληρώνουμε τις παραγωγές μας. Αναγκαστικά είναι ένα μερανό σημείο αυτό, αλλά εντάξει, το αγαπάμε αυτό, οπότε για μας είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό. Στο εξωτερικό τι έγινε που πήγατε, σε ποια φεστιβάλ παίξατε, μεγάλα? Παίξαμε σε αρκετά φεστιβάλ. Το τελευταίο που παίξαμε ήταν στην Τεχνόπολη. Μεγάλο φεστιβάλ. Ναι, του Δήμου Αθηναίων. Μεγάλο, είχε μερικές χιλιάδες κόσμο. Ήταν φοβερή εμπειρία για μας αυτό. Ήταν σταθμός για μας δηλαδή, η συμμετοχή μας σε το φεστιβάλ. Γιατί είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις σε ένα φεστιβάλ που πραγματικά ο κόσμος είναι συγκεκριμένος, στοχευμένα δηλαδή, ακούει αυτό το είδος μουσικής. Δεν βρίσκεται εκεί από τύχη ή οτιδήποτε άλλο. Βρίσκεται για αυτό το είδος μουσικής. Και ήταν τεράστια εμπειρία για μας δηλαδή. Και παίξαμε 10 φορές καλύτερα από ό,τι ξέρουμε να παίζουμε, να σώσουμε. Είναι ενέργεια του κόσμου. Δίνεις και σου δίνει πίσω. Αυτό κόσμος. Συμβαίνει. Όταν νιώθεις αυτή την ενέργεια του κόσμου, είναι σαν να πετάς, δηλαδή φεύγεις. Έτσι. Θα το θυμόμαστε. Τώρα, περιγράψτε μου λίγο γενικότερα, όπως μου είπατε, ο δίσκος πέρα από τις συνεργασίες. Αυτός που θα γίνει δηλαδή. Πέρα από τις συνεργασίες που θα έρθουν μουσικοί να παίξουν παρέα σας. Το ύφος είναι το γνωστό ύφος των Τρικουλόρε. Ναι, είναι το γνωστό ύφος αυτό που γνωρίζετε, αλλά όσο να είναι, όταν μπαίνουν και άλλοι μέσα στο. Θα δώσουν και το δικό του. Ναι, δίνουν το προσωπικό του στίγμα. Δηλαδή και μέσα ο τρόπος που μπαίνουν μέσα οποιοδήποτε μουσικός είναι απελευθερωμένος. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τα πλαίσια τα οποία θα κινηθεί. Υπάρχει το μουσικό κομμάτι, αλλά από εκεί ο άλλος θα κινηθεί ελεύθερα. Και αυτό δεν είναι και η jazz μουσική, να σε αφήσει να κινηθείς πιο ελεύθερα, να αυτοσχεδιάσεις και αυτή. Η αυτοσχεδιαστική μουσική έχει αυτό το. Το προνόμιο. Και εμείς δεν θα θέλαμε να πάρουμε ένα μουσικό δηλαδή, αυτή τη εμβέλεια δηλαδή, των ανθρώπων τουλάχιστον που είναι μεγάλη τιμή να έρθουν αυτοί σε εμάς. Ο ένας είναι, αν πάνε όλα βάσει προγράμματος, είναι ο Δημήτρης ο Λάπας, θα παίξει άντα στη κιθάρα και ο άλλος είναι ο Τάκης ο Μπαρμπέρης, που για εμάς, ειδικά ο Τάκης ο Μπαρμπέρης, είναι μεγάλη τιμή προσωπικά. Το θεωρώ δάσκαλό μου και όχι μόνο δάσκαλό μου, δηλαδή δάσκαλο γενικά στη jazz ή στο φάσμα τη jazz σκηνής, να το πω καλύτερα. Ναι. Οπότε είναι μεγάλη τιμή και σίγουρα ο προσωπικός στίχος για μας μετράει. Γι' αυτό και άλλωστε δεν φωνάξαμε. Σας δυσκόλεψε το πρώτο εγχείρημα όταν έπρεπε να βάλετε στοιχεία παραδοσιακά? Γιατί είναι και στοιχεία, βρε παιδιά, που δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούν οι ήχοι αυτοί να μεταφερθούν στο είδος της μουσικής που παίζετε, όπως τα μακάμ και... Ναι, αλλά δεν τα κάνει σκόπιμα αυτά. Δεν λες θα βάλω παραδοσιακά στοιχεία ή θα βάλω... Βγαίνει. Είναι αυτά που βγαίνουν και μετά τα ακούς και λες παραδοσιακό ακούγεται. Δηλαδή δεν το ξεκινάς με σχέδιο. Γενικά στη μουσική πιστεύω δεν ξεκινάς με σχέδιο. Θα γράψω αυτό. Όχι. Στη βγαίνει μουσική που πρεσβεύεται όχι. Αλλά πιστεύω ότι ναι, είναι κατά παραγγελία. Είναι πιο αληθινή όταν βγαίνει από μόνη της. Παραβάλλω το χαρτί για να πω γράφω τώρα. Εντάξει. Είναι όλο ορχιστρικά τα κομμάτια, το λέω. Ναι. Δεν έχει κάτι. Ούτε σκέφτεστε δηλαδή να μπει κάτι με κάποιον με φωνή στη δουλειά, ίσως ένα κομμάτι. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τίποτα. Ναι. Λέω για την επόμενη, λέω για τώρα αυτή που είναι κοντά. Στα σχέδια μας δεν έχει κάτι τέτοιο. Αλλά αν προκύψουν όμως μουσικά κομμάτια που θα τέριαζαν για να κάνουμε κάτι τέτοιο μελλοντικά, γιατί όχι. Δεν το αποκλείσαμε δηλαδή ποτέ αυτό το στοιχείο. Αλλά εκφραζόμαστε με αυτό τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτά γράφουμε, οπότε αυτά παίζουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κιόλας από την δουλειά που αναμένουμε τον Γενάρη. Ωραία, εντάξει. Τι θα ακούσουμε, ποιο είναι, κάντε μας έτσι ξενάγηση λίγο. Ωραία, να κάνουμε έναν πρόλογο. Το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα, θα φιλοσοφήσω λίγο. Έχει να κάνει με τους τρεις διαφορετικούς εαυτούς που έχει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους άλλους, αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για μας και στο τέλος της μέρας αυτό που πραγματικά είμαστε και το κρατάμε μέσα μας και δεν το δίνουμε σε κανέναν. Είτε αυτό κλαίει, είτε φωνάζει, είτε γελάει συγκεκριμένα. Οπότε το κομμάτι αυτό λέγεται
Secret Moments το ονομάσαμε και να τα ακούσουμε για να μην μιλάμε κι άλλο.
Δηλαδή, καταπληκτικό κομμάτι είναι αυτό. Πολύ ταξιδιάρικο. Δηλαδή, χάθηκα όσο σας άκουγα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Τώρα, τι απήχηση έχει η ορχιστρική μουσική στο αγοραστικό κοινό της Κύπρου, γιατί βγήκατε και στην αγορά πια με το CD. Α, τεράστια. Τόση. Στην όποια αγορά. Κοιτάξτε, γενικά αυτή η μουσική οδεύοντα δεν είχε μεγάλη απήχηση στο ευρύκαινο. Αν ασχοληθούμε και πιο παλιά δηλαδή. Το ξέρουμε εξ αρχής ότι απευθυνόμαστε στη συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων. Το καλό ότι στην Κύπρο συνεχώς αυξάνεται. Τώρα, όσον αφορά τις παραγωγές τις οποίες εμείς που κάνουμε, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που το παρακολουθεί. Δεν θα δείτε γήπεδα γεμάτα εδώ στην Κύπρο ποτέ πάνω σε αυτό το είδος μουσικής. Υπάρχουν αρκετά φεστιβάλ. Ναι, αλλά θα μπορούσαν τα γήπεδα να ήταν γεμάτα. Γιατί θα πάω τώρα στη συζήτηση που κάναμε πριν μπούμε στο στούτιο. Εάν ήταν ενδεχομένως πιο λίγα φεστιβάλ και πιο μεγάλα, να συγκεντρώσουν όλο το δυναμικό του είδους σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και να έρθουν και τα μεγάλα ονόματα, γιατί καμιά φορά χρειάζονται και αυτά. Αλλά να μην δίνουμε βαρύτητα περισσότερο στα ονόματα που έρχονται από το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε είδος μουσικής μιλάω, και να αφήνουμε λίγο να παραμερίζουμε τα δικά μας παιδιά, τους ανθρώπους που είναι εδώ και το παλεύουνε. Λίγα και καλά που λέμε στην Κύπρο. Εντάξει, εμείς από την προσωπική μας εμπειρία, τώρα μια και το είπαμε έτσι, και ναι, ένα μαράζι δικό μας, σχεδόν παίζουμε περισσότερο έξω παρά στην Κύπρο. Τα φεστιβάλ μπορεί να είναι πάρα πολλά στην Κύπρο, υπερβολικά πολλά δηλαδή σε σχέση με το. Με την πληθυσμό. Ναι, αν τα βάλουμε όλα μαζί, σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Η κατάσταση έχει λίγο ξεφύγει. Από ό,τι έχω ακούσει, κάτι υπάρχει ένα σχέδιο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να τα συμπληρώσουν. Οπότε, μάλλον γι' αυτό ανθίσαν έτσι σαν μανιτάρια. Εντάξει, για εμάς τι να πούμε. Ο καθένας να κάνει εκείνο που πρέπει να κάνει. Σας ωφελούν τα φεστιβάλ στην Κύπρο? Τα φεστιβάλ στην Κύπρο, στο δικό μας το επίπεδο, είναι δύο που πάμε κάθε χρόνο, το πολύ τρία. Δηλαδή, μπορεί να γίνονται τέσσερα που θα μπορούσαν να μας φιλοξενούσαν πέντε. Πάμε στα δύο-τρία, δεν μπορούμε να πάμε κάθε χρόνο στα φεστιβάλ της Κύπρου. Οπότε, έχουν αυτή τη σημαντικότητα. Όσο είναι, δύο-τρεις φορές το χρόνο δηλαδή για μας. Αλλά ναι, αν συγκρίνουμε τα φεστιβάλ του εξωτερικού, δηλαδή τουλάχιστον στο είδος μουσικής που παίζουμε, είναι αρκετά πιο μπροστά, πολύ πιο ωραίες παραγωγές, με ήχο, φώτα, ο κόσμος είναι πολύ πιο άνετα, θα έχει τη θέση του να κάτσει, να πιει το ποτό του, να τα απολαύσει. Είναι η διοργάνωση εννοείται, ναι, είναι, η διοργάνωση είναι άλλου επίπεδου σε σχέση με τη μουσική, βέβαια. Γιατί δεν σημαίνει πάντα ότι άμα εκπροσωπώ, άμα κάνω φεστιβάλ ροκ, πρέπει όλοι να είναι κάτω στο πάτωμα. Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να τα δένουμε αυτά έτσι. Όχι, βέβαια. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για να μπορεί κάποιος άνετα να πάει να ακούσει τη μουσική που θέλει. Αλλά το ότι θα βγεις έξω δεν είναι μόνο μουσική. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να ελέγξεις. Μουσική ακούς και στο σπίτι σου, εν πάση περιπτώσει. Θες να νιώσεις εκείνο το ζωντανό, αλλά και οι άνθρωποι εκεί να σε σεβαστούν. Να μην σου δουν δηλαδή ότι μια φορά σου πήραμε τα χρήματα. Άντε τώρα του χρόνου πάλι. Και ειδικά η μουσική που εκπροσωπείτε, αυτή που αγαπάτε και δουλεύετε, δεν έχει και ηλικία συγκεκριμένη. Δηλαδή μπορεί να ακούει ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας που σαφέστατα θέλει και μια πρόσβαση διαφορετική και μια άνεση διαφορετική όταν θα πάει να δει ένα φεστιβάλ. Έτσι δεν είναι? Τι λέτε? Συμφωνούμε. 75 χρονών άνθρωπος στην Τεχνόπολη, το θυμάσαι? Ναι, ναι. Ήρθε και μας αγκάλιασε όταν τελειώσαμε το sound check. Απλά παίζαμε ένα υπερώτικο ιδίωμα και πραγματικά ήταν η καλύτερη εμπειρία που ζήσαμε. Δηλαδή, ήταν 75 χρόνων άνθρωπος και λέμε τι σχέση έχει αυτός. Αλλά αυτός το αντιλήφθηκε διαφορετικά. Κάτι μέσα τον έκανε κλικ. Δεν ήταν τζαζίστας ο άνθρωπος, δεν είχε καμία σχέση με εκείνο το πράγμα. Απλά βρέθηκε εκεί στο sound check. Δεν ήταν από τους θαμώνες, δηλαδή δεν ήρθε. Περνούσε από εκεί. Αυτός περνούσε. Ναι, ήταν στο sound check, δηλαδή το μεσημέρι. Το μεσημέρι ήταν. Ναι. Και εντάξει, για μας ήταν ένα πράγμα, επιβεβαιωνόμαστε, δηλαδή η μουσική δεν έχει ηλικίες, δεν έχει οτιδήποτε. Απλά εκείνο που έχει ηλικία και ωριμότητα είναι το πώς θα συμπεριφερθεί σε κάποιον. Όταν ήμασταν 12, 13, 14 χρονών δεν μας πείραζε να μας πετάξει κάπου. Όταν κάποιος είναι 45 χρονών, 40, 35 και είναι κουρασμένος μες στη δουλειά και θα βγει έξω, πρέπει να τα απολαύσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το σεβαστεί αυτό όταν θα έρθει σε ένα φεστιβάλ εκεί. Και δεν είναι σχέση μόνο πολιακή μια φορά δηλαδή και πάει. Πρέπει να ξέρεις ότι. Να χτίζεις πάνω. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάμε να ακούσουμε και το άλλο το κομμάτι, το δεύτερο. Πάλι θέλω να μου, αν υπάρχει μια εισαγωγή, γιατί επειδή
είναι ορχιστρικά τα κομμάτια, όταν μας καθοδηγείτε και λίγο, μπαίνουμε καλύτερα, μπαίνουμε καλύτερα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο Άγγελος. Πες μας, Άγγελε, τότε. Ο τίτλος του είναι... Okay. Ονομάζεται Groovy Rabbit. Ναι. Groovy Rabbit. Ναι. Ο τίτλος είναι αστείος, γιατί εντάξει, το κομμάτι έχει πολύ groove μέσα. Και όταν ήρθε η ώρα και η στιγμή να αποφασίσω για ένα τίτλο για το κομμάτι, ήρθε στο κεφάλι μου ένα κουνέλι που χοροπηδάει. Τώρα να πούμε κι εμείς τώρα, να κάνουμε την εικόνα. Ναι, ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί όπως θέλει. Απλά ταιριάζει νομίζω. Πάμε να τα ακούσουμε. Τι ωραία, τι καλά, και περιμένω πραγματικά το CD το Γενάρη και δεν θα μου ξεφύγετε αυτή τη φορά. Θα μου απαντήσετε τα τηλέφωνα και θα έρθετε για να παρουσιάσουμε το καινούριο δίσκο. Να πούμε πάλι ότι αύριο εμφανίζεστε στην Αξιοθέα.
θα παρουσιάσετε κομμάτια από, αυτό, από την προηγούμενη δουλειά. Και από την προηγούμενη και από την και από δουλειά, την... μαζί με τον Παντελή το Στόικο, αύριο στις 8.30 ώρα, στο Αρχοντικό Αξιοθέας. Αυτό είναι το. Και πληροφορίες για σας βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Μπορούμε να βρούμε μέσα στην ιστοσελίδα μας, είναι tricolore.com, και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που μπορεί ο καθένας να, να προμηθευτεί το CD, να μας βρει μέσα στο Facebook μετά και ένα σωρό ηλεκτρονικές πλατφόρμες γνωστές, Twitter, Facebook, YouTube. Το ψάχνετε. YouTube, ναι. Tricolore και ναι. Μαθαίνετε όλα τους τα νέα και για τα φεστιβάλ στο εξωτερικό, φαντάζομαι. Ναι, αυτά που θα γίνουν, έχετε πρόσφατα κάπου να... Ναι, έχουμε ένα φεστιβάλ τώρα που θα πάμε σε ένα ελληνικό νησί αρχές Οκτωβρίου. Απλά δεν ανακοινώθηκε ακόμα επίσημα για να πούμε κι εμείς κάτι. Στη συνέχεια θα μείνουμε στην Ελλάδα για να ηχογραφήσουμε το, στην Αθήνα βασικά το δεύτερο. Α, στην Αθήνα θα γίνει ηχογράφηση. Ναι, στην Αθήνα θα γίνει. Uh-huh. Σε ένα, στο Sierra το στούντιο έχει προγραμματιστεί. Uh-huh. Αν πάνε όλα βάσει προγράμματος δηλαδή, θα είναι αυτά που είπαμε σήμερα. Καιρό επιτρέποντος. Πολύ ωραία. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, που βρήκατε έτσι το χρόνο και περάσατε και από εδώ. Καλή επιτυχία στην αυριανή συναυλία, σε ό,τι και αν κάνετε και στο άλμπουμ. Όλα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία και σε εσένα Αλεξία και σε όλους εδώ μέσα στο στούντιο. Και δυνατοί να είστε και να συνεχίζετε να υπηρετείτε την τέχνη, γιατί όντως αιμορραγεί εδώ στην Κύπρο. Ναι, είναι πολλά τα θέματα και πολλά τα παράπονα. Εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας, αυτό που το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε τη δουλειά των ανθρώπων που είναι εδώ. Κυρίως, πρώτα που είναι εδώ. Ο καθένας έκαστος στο είδος του. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα θέματα από την καλλιτεχνική επικαιρότητα της Κύπρου. Σε λίγο και πάλι εδώ. This puzzle's broken. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να συζητήσουμε τώρα και να ενημερωθούμε για το 4ο Σαρδάμ 2016, η λογοτεχνία αλλιώς. Μαρία Ιωάννου είναι μαζί μας, εκ των διοργανωτών να πω, γιατί δεν είσαι ακριβώς μόνη σου, θα μου τα πεις. Και η Στέλλα Βοσκαρίδου επίσης, που είναι μέλος της ομάδας. Ακριβώς. 4ο Σαρδάμ. 4 χρόνια, ε? Ναι. Δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε έτσι ως τα 4 χρόνια, γιατί ξεκίνησε ως τρελή ιδέα, ήταν κάτι πειραματικό αρχικά και σιγά σιγά η ομάδα μεγαλώνει. Είναι βραδιά αναγνώσεων και λογοτεχνικών performance, δηλαδή. Δηλαδή. Έχει διάφορα, θέλουμε εξήγηση για το τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το φεστιβάλ. Νομίζω χρειάζεται μια εξήγηση. Οι λογοτέχνες πλέον ξεφεύγουν από τα βιβλία, εμφανίζονται στη σκηνή και διαβάζουν κείμενά τους, είτε χρησιμοποιώντας το σώμα τους, τη φωνή τους, είτε συνδυάζοντας την ανάγνωση των κειμένων τους με άλλα μέσα, π.χ. το θέατρο, βίντεο, stencil art, wheat paste, spoken word. Τώρα αυτά τα τρία τελευταία που μας είπες, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ναι, για ναι. Την ακριβώς, spoken, να μαθαίνουμε κιόλας, γιατί η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός, εξελίσσεται, ανανεώνεται, εμπλουτίζεται, μπαίνουν διάφορα πρωτοποριακά πράγματα μέσα, να μαθαίνουμε κιόλας. Ναι. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε για πρώτη φορά οπτική ποίηση, visual poetry, που στην ουσία είναι οι λέξεις και εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας σχήματα πάνω στην οθόνη. Mm-hmm. Το spoken word που αναφέρα πριν έχει να κάνει με ποίηση που γράφεται για να παρουσιαστεί προφορικά. Οπότε ο ποιητής γίνεται ποιητής performer και στην ουσία απαγγέλει την ποίησή του στο κοινό, χρησιμοποιώντας το σώμα του, τη φωνή του, με ρυθμό, μουσικότητα, παρασέρνοντας έτσι το κοινό σε μια άλλη εμπειρία, διαφορετική. Αυτή νομίζω είναι μεγάλη διαφορά από το να διαβάζει κανείς ένα βιβλίο μόνος του στο δικό του χώρο. Ότι με την performance ο συγγραφέας έχει την ευκαιρία να καθορίσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο που θα επηρεάσει το κοινό και συναισθηματικά και στις σκέψεις που θα του γεννηθούν με αφετηρία το κείμενο θα που έχει στα χέρια. Τα καταφέρουν καλά οι λογοτέχνες μας, γιατί αυτό χρειάζεται, πώς να το θέσω, χρειάζεται να το έχεις κιόλας λίγο μέσα σου, να εκτίθεσαι με αυτόν τον τρόπο.
Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι ενδιαφέρονται περισσότερο να το κάνουν. Και επειδή δεν το έχουμε πάρα δεν πολύ. Δεν είναι κάτι που το κάνουν όλοι ή που αρέσει σε όλους να το κάνουν, να εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά κάποιοι που το αγαπάνε βρίσκουν αφορμή μέσα από μια τέτοια παρουσίαση να ανακαλύψουν και ήδη πράγματα. Δεν δυσκολεύεστε για το δηλαδή τους. Να βρείτε αυτούς τους ανθρώπους? Όχι τόσο. Στο πρώτο φεστιβάλ ήταν δύσκολο να βρούμε Κύπριους, νομίζω. Αλλά όσον προχωράμε, βρίσκουμε όλων και περισσότερους που ενδιαφέρονται. Για παράδειγμα, έχουμε ένα αρχιτέκτονα ο οποίος θέλει να συνδυάσει την αρχιτεκτονική με τη λογοτεχνία φέτος, χρησιμοποιώντας κομμάτια από κείμενα που γράφονται πάνω στα αρχιτεκτονικά σχέδια. Και συνδυάζοντας τα με τέτοιον τρόπο που να πλησιάζουν ένα έτσι λογοτεχνικό κείμενο. Mm. Συνήθως βοηθά το ότι φέρνουμε συγγραφείς performer από το εξωτερικό και αυτοί παρουσιάζουν τις καινούργιες τάσεις και έτσι κάποια υβριδικά δρόμενα που βοηθούν και εμάς τους Κύπρους να βλέπουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και να πειραματιζόμαστε ακόμη περισσότερο. Τι θα έχουμε, ποιους θα έχουμε φέτος? Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, Στέλλα, ναι, παρακαλώ. Αυτό που λέγαμε με τη Μαρία και έξω είναι ότι μέσα στα 4 χρόνια που γίνεται το Σαρδάμ έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο για το πώς αντιμετωπίζεται η performance της λογοτεχνίας. Ενώ την πρώτη φορά που έγινε ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Χρειαζόταν πραγματικά να εξηγήσουμε τον τίτλο, υπήρχε έτσι αυτή η αμηχανία και από το κοινό και από τον τρόπο που το προσλάμβανε ο κόσμος. Σιγά σιγά με τις συμμετοχές που είχαμε και τις πολύ καλές επιλογές που έχει κάνει η Μαρία μέχρι τώρα, ανθρώπων που ασχολούνται με αυτήν την τέχνη, την performance της λογοτεχνίας, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος κοντά και ως κοινό, αλλά και ως λογοτέχνες που ενδιαφέρονται πλέον να πειραματιστούμε αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά ίσως, αλλά με ένα αξιόλογο τρόπο. Αυτοί που έρχονται και θέλουν να πειραματιστούν είναι νεότεροι, είναι μιας νέας ηλικίας ή θα δούμε και ανθρώπους της λογοτεχνίας πιο μεγάλης ηλικίας? Μέχρι στιγμής είχαμε νεότερους γενικότερα, αλλά φέτος έχουμε έτσι μια καινούρια προσθήκη. Είναι μια ενότητα που ονομάζεται Σαρδάμ Στιγμή και στην ουσία γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν κείμενα λογοτεχνών μεγαλύτερων σε ηλικία και παρουσιάζουν κάτι χρησιμοποιώντας το κείμενο αυτό, χωρίς οι ίδιοι λογοτέχνες να πρέπει να γίνουν και performer. Και αυτό βολεύει και καλύτερα. Αυτό βοηθά στο να έρθουν και πιο κοντά οι παλαιότερες γενιές και δίνει και στο φεστιβάλ μια πιο έτσι ενδιαφέρουσα ταυτότητα. Ήταν μια πρόθεση του φεστιβάλ να ανοιχτεί λίγο σε μια μεγαλύτερη ομάδα λογοτεχνών. Να πάρει όλη την γκάμα. Ναι, ειδικά εδώ στην Κύπρο που έτσι κι αλλιώς είμαστε τόσο λίγοι. Είναι κρίμα οι μεγαλύτεροι με τους νεότερους να χωρίζονται. Να υπάρχει αυτό το χάσμα. Λοιπόν, θέλετε να μου πείτε λίγο τι θα περιλαμβάνει, να τα πάρουμε από την αρχή, το συγκεκριμένο φεστιβάλ? Ναι, ξεκινούμε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου από τη Λεμεσό, από το Θέατρο 1. Είναι η καθιερωμένη βραδιά αναγνώσεων λογοτεχνικών, τέλος πάντων, performance. Η ίδια βραδιά μετακινείται το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, στο Άρτος. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε ανεξάρτητη λογοτεχνική performance, το Σαρδάμ Solo, την Κυριακή, πάλι στη Λεμεσό, στο παλιό Ξηδάδικο. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, έχουμε και τα εργαστήριά μας, εργαστήρια δημιουργικής γραφής και λογοτεχνικής performance. Φέτος από ποιες χώρες έχουμε επισκέπτες που θα παρουσιαστούν κιόλας στο φεστιβάλ? Ναι, φέτος είμαστε αρκετά, νομίζω, ενθουσιασμένοι, γιατί θα έχουμε κοντά μας 3 πολύ αξιόλογα άτομα από Ελλάδα, τον Βασίλη Αμανατίδη, κορυφαίο ποιητή performer θεωρώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τον Γιάννη Στίγκα, επίσης πάρα πολύ σημαντικό ποιητή, και την Πατρίτσια Κολαΐτη, που επίσης παρουσιάζει έτσι την ποιησή της με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Από Σουηδία έχουμε τη Λόρα Βίλμπορκ, πρώτη φορά έχουμε συγγραφέα performer από τη Σουηδία. Από την Ουγγαρία την Κίνγκα Τόθ, η οποία συνδυάζει την ποιησή της με την οπτική γραφή και τον ήχο. Και επιστρέφει φυσικά ο Σέρτζιο Γκαράου από Ιταλία, που θα παρουσιάσει μεν και κάτι που έχει σχέση με το performance, αλλά θα κάνει και εργαστήρι.
Σκεφτούμε τώρα πόσο διαφορετικό χρώμα θα έχει φέτος το Σαρδάμ λόγω των καλεσμένων από τις βόρειες χώρες. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές ήταν πολύ έντονη η παρουσία των μεσογειακών χωρών και των μεσογειακών γλωσσών. Ήταν η ιταλική γλώσσα και η ισπανική γλώσσα. Έτσι, πολύ πολύ ενδιαφέρον να δούμε και φέτος αυτή την προσέγγιση. Έχουμε, φαντάζομαι θα είναι πολύ διαφορετική πολύ από τη μεσογειακή. Θα είναι και άλλο άκουσμα λόγω των διαφορετικών. Να πούμε και τους Κυπρίους όμως, να μην τους ξεχάσουμε. Φυσικά. Θα έχουμε μαζί μας την ποιήτρια Ναυγή Λίλη. Αν ξεχάσω κάποιον, στείλε βοήθεια. Τα ελέγχω εγώ, σε ελέγχω. Δεν το κρατάω, γι' αυτό είμαι έτσι. Τον Γεώργιο Μακρύδη, τον αρχιτέκτονα Παύλα συγγραφέα. Την Νόρα Νατζαριάν, που θα είναι με το μουσικό Duke Pedelian. Την Περσεφόνη Κρασίδου, που θα συνεργαστεί με την εικαστικό Άννα Μαρία Χαραλάμπους σε μια έκθεση που θα είναι παράλληλη εκδήλωση και μόνο στη Λευκωσία. Ξέχασα τον Σταυρίνο Κυριάκου, επίσης πολύ αξιόλογο συγγραφέα που γράφει στην κυπριακή διάλεκτο. Και θα έχει ενδιαφέρον. Και θα είναι και... Και μαζί τους θα είναι φυσικά άλλοι καλλιτέχνες, η ομάδα ΕΝΑΚΤ, ο Στέλιος ο Ανδρονίκου ηθοποιός, ο σκηνοθέτης Στέλιος Κυπριανού και φυσικά ο κοντραμπασίστας Ειρηναίος Κουλουράς. Η Άννα Μαρία Χαραλάμπους. Ναι, η Άννα Μαρία Χαραλάμπους που θα συνεργαστεί με την Περσεφόνη Κρασίδου. Έχω ξεχάσει κάποια αδεξία. Νομίζω πως δεν έχεις ξεχάσει. τα εργαστήρια είναι Σάββατο 8 Οκτωβρίου στον Άρτο, Κυριακή 9 Οκτωβρίου στο Trade στη Λεμεσό. Mm-hmm. Αυτά, έτσι. Ναι, είναι τρία εργαστήρια. Αυτό στη Λευκωσία είναι από τον Βασίλη Αμανατίδη, από Ελλάδα. Και έχουμε και στη Λεμεσό δύο, ένα από τον Σέρτζιο Γκαράου και ένα από μένα. Mm-hmm. Αν αντέξω φέτος, δεν ξέρω πώς θα αντέξω να το κάνω και αυτό, αλλά... Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής λέμε. Περισσότερα όταν έρθουν εκεί στη Λεμεσό 7 του Οκτώβρη και στη Λευκωσία 8 Οκτωβρίου, που είναι η... και Κυριακή 9 Οκτωβρίου, οι τρεις ημέρες του φεστιβάλ, για να ενημερωθούν οι φίλοι που μας παρακολουθούν για όλες τις εξελίξεις στη λογοτεχνία. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Γιατί εμείς ευχαριστούμε για άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε αυτό το φεστιβάλ. Έχει γίνει θεσμός, νομίζω, τέταρτη χρονιά. Ανταπόκριση από τις πολιτιστικές υπάρχει. Ναι. Είστε ευχαριστημένοι. Άρα, γιατί όχι να το δούμε ένα θεσμό, να γίνεται σταθερός θεσμός πια. Και πολύ ικανοποιητική προσέλευση κάθε χρόνο έχουμε. Ακόμη καλύτερα. Στέλλα μου και Μαρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια πραγματικά πολύ συγκινητική έκθεση. Είναι έκθεση φωτογραφίας πρόσφυγες μετανάστες που παρουσιάζει η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου σε συνεργασία με την αντίστοιχη Φωτογραφική Εταιρεία της Μυτιλίνης. 100 περίπου φωτογραφίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών αποτύπωσαν τραγικές στιγμές των προσφύγων στη Μυτιλίνη. Τα έσοδα από την έκθεση θα δοθούν για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που είναι στη Μυτιλίνη, ενώ ακολούθως η έκθεση θα περιοδεύσει και θα πάει στην Κρήτη. Τώρα για την Κύπρο, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορείτε να την επισκεφτείτε. Βρίσκεται στο οίκημα της ΦΕΚ στη Λευκωσία.
Θα μιλήσουμε τώρα για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου, το οποίο ξεκίνησε. Είναι εδώ μαζί μου η Πέτρα Ιτερζή, η διευθύντρια του φεστιβάλ. Γεια σου, Πέτρα μου. Καλώ σας βρήκα. Τα λέμε και φέτος. Τι νέα έχουμε, ξεκινήσατε, πάει καλά? Πάει πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Θα ολοκληρωθούν οι προβολές αύριο στις 24 και η τελετή θα είναι στις 25. Είμαστε φέτος μόνο Πάφο. Αυτό είναι κάτι νέο. Και μας φιλοξενεί για τις προβολές το Case Cineplex στο Kings Avenue Mall και το αμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Έχουμε 100 ταινίες από μικρού και μεγάλου μήκους, από 37 χώρες. Και οι σκηνοθέτες, περίπου από 30 ταινίες, έχουν έρθει ή κάποιοι συντελεστές για να εκπροσωπήσουν την προβολή της ταινίας τους στο φεστιβάλ. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Δυστυχώς κάποιες έχουν, τώρα το παρουσιάζουμε το θέμα, αλλά κάποιες έχουν προβληθεί. Ναι, έχουν ήδη προβληθεί και είχαμε και παγκόσμιες πρεμιέρες και φέτος. Θα αναφερθώ στην αυστραλέζικη ταινία του Dreams of Sandy του Νικίτα Μπάλα. Έχει σχέση με την κρίση και την ομογένεια, τι θέση παίρνει πάνω, εννοώ για το θέμα της Ελλάδας και την κρίση. Και είμαστε και πρωτοσέλιδο στο Νέο Κόσμο, στην Αυστραλιανή, μια μεγαλύτερη εφημερίδα σε κυκλοφορία. Πρωτοσέλιδο ότι έχει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία αυτή στο Φεστιβάλ της Κύπρου, βέβαια, στην Πάφο, ναι. Ήταν πολύ ωραίο σκηνικό έχετε φέτος, το καλορίζικο, ασπρόμαυρο. Και εμείς έχουμε ξεχωρίσει στο πρόγραμμα των ταινιών κάποιες ταινίες που είναι ασπρόμαυρες και η Art House. Και στο διαγωνιστικό για τη Χρυσή Αφροδίτη, 8 ταινίες, συμμετείχε η Ουτοπία. Είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νίκου του Κουρού. Είναι ελληνική ταινία και πολύ επηρεασμένο από τον Βοβό κινηματογράφο. Με πρωτότυπη μουσική καταπληκτική έγινε η προβολή. Και πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά η ταινία. Ήταν και στην Ινδία και στην Πορτογαλία. Και είναι πρωτοεμφανιζόμενος Έλληνας. Τον είχαμε και εμείς εδώ στην Κύπρο και θα έρθει και στα βραβεία. Από τις περιλήψεις των ταινιών που διάβασα, πραγματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα σενάρια. Τώρα, σε επίπεδο που το διάβασα μόνο, φαντάζομαι ότι η ανταπόκριση που πήρατε από τον κόσμο δικαιώνει την περίληψη, έτσι, πολλών ταινιών. Ναι, ναι, είμαστε πολύ και τυχεροί, αλλά είναι μεγάλη τιμή, δηλαδή 11 χρόνια τώρα το φεστιβάλ λειτουργεί. Έχουμε σκηνοθέτες που ξανάρχονται, δηλαδή είχαν έρθει με το πρώτο τους ταινιάκι μικρού μήκους, μετά μας στείλανε το δεύτερο, όπως και ο Κουρού, τώρα μας δίνει την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους. Είχαμε στο δίκτυο έτσι των γνωριμιών, ήταν στην Κριτική Επιτροπή κάποια άτομα, όπως ο παραγωγός από την Αμερική, ο Γιώργος Στεφανόπουλος, ήταν το 2012 στη VIP Κριτική Επιτροπή για τη Χρυσή Αφροδίτη. Τότε είχε στα σκαριά μια ταινία μεγάλου μήκους, το Swing Away, μια ταινία που θα έχει θέματα γκολφ. Και επειδή ήταν μέλος εδώ στην Κριτική Επιτροπή στο Φεστιβάλ της Κύπρου, λέει γιατί να μην δω πώς να κάνω το γύρισμα εδώ στην Κύπρο. Ξέρω ότι είχε κάποια ξενάγηση στα ξενοδοχεία εκεί και με τα γήπεδα του γκολφ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έτυχε πολύ καλή, πώς να το πω, ανταπόκριση. Δεν το βοηθήσαμε εμείς το πράγμα και πήγε τελικά στη Ρόδο. Πήγε στη Ρόδο και τη γύρισε και είναι μια καταπληκτική ταινία με υψηλή βαθμολογία στο IMDb. Έχω την τιμή και είναι στο διαγωνιστικό των βετεράνων στο φεστιβάλ. Και είναι σήμερα η προβολή στο Cineplex, 10 η ώρα. Ο σκηνοθέτης είναι ελληνικής καταγωγής, ζει όμως και είναι στην Αμερική. Είναι ο Μιχαήλ Αχιλλέας Νίκλης. Και θα εκπροσωπήσουν την ταινία και ο Έλληνας παραγωγός ο Τόμ Χιώτης, ο Μάνος ο Γαβράς ο ηθοποιός και η Βικτόρια Μίλλερ. Αυτή η ταινία που θα γινόταν στην Κύπρο και τελικά δεν έγινε και έγινε στη Ρόδο, προβάλλεται απόψε. Απόψε. Στις 10 η ώρα στο Cineplex. Ναι, στην Πάφο. Και μάλιστα θα έχει και μετά το Q&A με τους συντελεστές, τον ηθοποιό και τον παραγωγό. Πέτρα μου, θες να πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, τρέιλερ είναι, από ταινίες που θα προβληθούν, είτε προβλήθηκαν είτε θα προβληθούν. Ελπίζω να δούμε και το Swing Away και το Lucky Steve που έχουμε αύριο. Πάμε να το δούμε. Ωραία, ευχαριστώ. Και θα ανακαλύψουμε. Zoe Papadopoulos for the win. Did she hit it? Oh, it hit the lip again. Oh my word. The worst display of sportsmanship I have ever seen. Burying that putter in the green is almost a certain suspension for a very long time.
Παναγιά μου! Well, maybe the time for golf is over. Maybe it's time for something new. Πρέπει να είσαι πιο ασφαλή. Γεια σου, μιλάς ελληνικά? I do, but I think you don't. You explain to me how I'm supposed to make some money when there's not one blessed golfer out here. Are those sheep? Really? I want to invite you to run a golf clinic for the summer. You will be able to practice your game without pressure. You've got the development of geometry, philosophy, physics, all concepts rooted in ancient Greece, all essential to the game of golf. Then why don't the Greeks play golf? I don't know. Let the chaos begin. I want you to go out there, hit some balls, and rediscover your roots. You feel stronger. I sometimes feel a little bit sorry for Greece because the best of you have come to Australia. Η ομογένεια θα εστιάσει την προσοχή της στη δημιουργία νέων προϋποθέσεων στην Ελλάδα, ώστε να μην χρειάζεται να μεταναστεύουν τα παιδιά της. Ποιος ήταν ο φίλος από την Αυστραλία? Ναι, πρέπει να φύγω. I have my own troubles, you know. Έχω κι άλλη επιλογή. Θα γυρίσω, ρε. Πότε? Όταν πρέπει. He's quite the charmer. What happened to all these big players he had lined up? I just want everyone to know what a fraud you are. Ας τι δεν θέλει, Σφιόντορα, στην Αυστραλία. Ποια δεν θέλει. You see much of Melbourne yet? I'll take you out. Ακόμα δεν ήρθες και έχεις αρχίσει τα τρελά σου. Είναι καιρός για τέτοια. Όλα καλά, αγάπη μου. If she's happily married, then why are you calling her? Trust. Έχεις βρει άλλη, έτσι. What's he done? I know what he needs. Είδαμε και τις δύο ταινίες στις οποίες αναφερθήκαμε. Η κρίση τελικά θεματικά έχει παίξει πάρα πολύ, ειδικότερα στις ταινίες αυτές, ναι, που έχουν και το ελληνικό στοιχείο μέσα. Ναι, πράγματι, αλλά αυτό που βλέπουμε τους σκηνοθέτες είναι ότι δίνουν και τη λύση, δίνουν κάποιες λύσεις. Αυτή τη συγκεκριμένη ταινία κάνουν ένα κόμμα στην Ομογένεια και στην άλλη συμμετοπία που έλεγα την Ασπρόμαυρη, μοιράζουν χρήματα μέσα από ένα τζίνι σε αυτούς που έχουν οικονομικά προβλήματα λόγω της κρίσης. Πάμε, Πέτρα μου, τώρα να πούμε για το πρόγραμμα που έχει απομείνει, τις εκδηλώσεις, τα βραβεία, τις απονομές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο έχουμε προβολές πάλι στο αμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Θέλω να πω ότι είναι με ελεύθερη είσοδο όλες οι προβολές και στο Cineplex και στο αμφιθέατρο. Ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 και μετά στις 10 θα ξαναπάμε στο Cineplex και θα δούμε το Lucky Steve. Είναι του Christopher Ashley με την Παμέλα Σο. Είναι ένα musical. Αυτό ήταν ένα θεατρικό έργο που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία ως musical, σαν το Phantom of the Opera, ας πούμε. Mm. Και τώρα έγινε σε ταινία. Πίεσε πολύ καλά στα φεστιβάλ, με βραβεία και συμμετοχές από Rain Dance, μεγάλα φεστιβάλ. Και ο παραγωγός μας το εμπιστεύτηκε και συμμετέχει κανονικά. Δεν είναι απλά το film, η ταινία leaks του φεστιβάλ, είτε στην κατηγορία των βετεράνων. Και θα έχουμε και εκπροσώπηση πάλι και σε αυτή την ταινία. Την Κυριακή θα πάμε στην Τεχνόπολη, 20, ένα πολιτιστικό χώρο στην Μπάφο. Είμαστε και πέρυσι εκεί, τη τελευταία μέρα, για την απονομή των βραβείων Χρυσή Αφροδίτη σε κατηγορίες μικρού και μεγάλου μήκους. Και θα έχουμε και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα σοφαρά χορευτικό.
Θα συμμετέχουν και οι σχολές από τη Λεμεσό και Πάφο της κυρίας Κλέας Πιτσιλίδου με ένα πρόγραμμα έτσι εμπνευσμένο από βοβό κινηματογράφο. Τι ώρα θα ξεκινήσει? 8 η ώρα. 8 η ώρα. Είναι η τελετή λήξης αυτή? Είναι η τελετή λήξης, ναι. Και στο τέλος, πριν προβληθεί η ταινία που θα πάρει τη Χρυσή Αφροδίτη, θα έχουμε και Latin Tango Flamenco με Ανδρέας Προμάλη και συντελεστές από τον Dance With Me. Γιατί και λόγω αυτού του Lucky Steve που είναι musical, υπάρχει αυτός έτσι μια ευχάριστη διάθεση, νότα, αυτή η διάθεση. Για το φεστιβάλ φέτος. Ναι. Από ποιες χώρες... Είναι 37 χώρες, είναι πολλές. Σαφώς ναι, δεν μπορούμε από να τις Ηπείρους, έτσι, από όλες τις Ηπείρου. Είχα κάτι, ναι, είναι περίπου γύρω στις 18-19 ταινίες από Αμερική, γύρω στις 10 ταινίες από Αγγλία, 2-3 ταινίες έχουμε από Κύπρο, animation mm-hmm. και μικρού μήκους. Και καμιά δεκαριά από Ελλάδα. Αυτές είναι οι πιο οι χώρες, ας πούμε, που είχαν περισσότερες συμμετοχές. Αλλά υπάρχουν και από Σαουδική Αραβία και από Ιράν. Έχουμε 2-3 ταινίες. Ιταλία, Γερμανία. Ναι, 37 χώρες το σύνολο. Πληροφορίες, λοιπόν, βρίσκουμε στο διαδίκτυο, στη σελίδα. Στη σελίδα του φεστιβάλ είναι www.cyprusfilmfestival.org. Το πρόγραμμα φυσικά υπάρχει και στο Cineplex, στο King's Avenue Mall στην Πάφο και στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Νεάπολης και όλες οι προβολές με ελεύθερη είσοδο. Από τις 5 η ώρα ξεκινάμε. Εμείς πάντα παρακινούμε τους φίλους που μας παρακολουθούν να πηγαίνουν στα φεστιβάλ, αν τους αρέσει ο κινηματογράφος, γιατί δεν θα έχουμε μετά την ευκαιρία να δούμε τις ταινίες. Γιατί δεν υπάρχουν κακώς, δεν υπάρχουν συνεργασίες με τηλεοπτικούς σταθμούς. Και περνάνε αυτό το υλικό που είναι πολύ αξιόλογο και μετά πηγαίνει σε κάποιο άλλο φεστιβάλ και είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία που έχει κάποιος να δει ναι. αυτές τις ταινίες. Να πω όμως και μια άλλη ευκαιρία που έχουν να δουν έτσι ως τους συντελεστές. Εμείς σας καλούμε όλους το Σάββατο το βράδυ, έχουμε ένα πάρτι στο Suite 48 και θα είναι όλοι και ηθοποιοί και παραγωγοί και οι συντελεστές εκεί. Και γίνεται και networking. Και networking, ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πέτρα μου. Καλή επιτυχία και στο φεστιβάλ το φετινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Ελπίζω να κάνουμε και ταινίες στο επόμενο φεστιβάλ, όπως είχαμε κάνει και παλαιότερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλά να είστε, καλά να περνάτε. Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό ευχόμαστε. Ραντεβού την Τρίτη 3:30 στο Ρίκα 1. Εντέχνος, γεια σας. We'll be right back.